έχετε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία, μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, που έχουν να κάνουν με την δασοπροστασία, που έχουν να κάνουν με τις ζώνες που πρέπει να δημιουργηθούν. Από το δάσος της Δαδιάς στον Εύρο, που χτυπήθηκε με σφοδρότητα από την πυρήνη Λέλαπα, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε το στίγμα των αλλαγών που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου σχεδίου δασοπροστασίας. Στις άμεσες προτεραιότητες βρίσκεται και η επίσπευση των αντιπλημμυρικών έργων πριν μπει ο χειμώνας. Έχουμε να κάνουμε τον έλεγχο των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ό,τι έχει να κάνει με τα έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα που θα απαιτηθούν, τα έργα πυροπροστασίας, τα έργα πρόληψης και τον τρόπο με τον οποίο θα αναβαθμίσουμε και θα πάμε πιο μπροστά τον επιχειρησιακό τρόπο, τον οποίο στο Μητρομή θα αντιδρούμε στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Η πρώτη πολιτική κόντρα πάντως για το ζήτημα των ευθυνών θα δοθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, με τον Κυριακό Μητσοτάκη να προσέρχεται στην προημερησία συζήτηση με το σχέδιο της κυβέρνησης που αναμένεται να κινηθεί σε τρεις άξονες. Την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης με έμφαση στις εναέριες δυνάμεις. Το 2026 η χώρα θα παραλάβει τα πρώτα 7 καναντέρ, ενώ προγραμματίζεται η προμήθεια σύγχρονων μέσων με ελικόπτερα και ντρόουν. Τη μετακίνηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Προστασία των Δασών. Στόχος, η δημιουργία περισσότερων αντιπυρικών ζωνών και η οργάνωση της άμυνας του δάσους. Την εμπλοκή και το συντονισμό της πολιτείας με τους Δήμους στον τομέα της πρόληψης, προκειμένου να υπάρξει στενότερη συνεργασία στο κομμάτι της φύλαξης προστασίας των δασών, αλλά και μεγαλύτερη κινητοποίηση των πολιτών για τον καθαρισμό των αυλών. Με αφορμή πάντως τις μεγάλες καμένες εκτάσεις που άφησε πίσω της η πύρινη Λέλαπα του φετινού καλοκαιριού, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά. Το επιτελικό κράτος είναι απλά μια φούσκα επικοινωνιακή. 3.500 κενά στην πυροσβεστική και φτάσαμε στο σημείο να παίρνουμε πυροσβέστες ή αυτοδιοικητικούς να τους χρησιμοποιούμε στο ΕΚΑΒ. Το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ είναι 1,2 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για δασοπυρόσβεση. Τα εναέρια μέσα τα οποία αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν θέλουν χρήματα. Δεν μπορεί να λέτε δεν έγινε τίποτα. Είχατε 59 εναέρια μέσα, τώρα είναι 90. Στο τραπέζι της συζήτησης θα μπει την επόμενη μέρα και το μοντέλο προστασίας των δασών, στα οποία περιλαμβάνονται εθνικοί δρυμοί, όπως είναι στη Δαδιά. Υπήρχε ένα δόγμα απόλυτο, το οποίο έλεγε μην μπαίνετε, μην πειράζετε, μην κάνετε τίποτα μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη δραστηριότητα. Η ημερομηνία συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών θα προσδιοριστεί αύριο στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με την οποία ανοίγει τις εργασίες της η Εθνική Αντιπροσωπεία μετά τις θερινές διακοπές.